Αγαπητοί μου χριστιανοί, σήμερα ακούσαμε το Ευαγγέλιο του Απίστου Θωμά, όπως λέμε. Είναι το Ευαγγέλιο εκείνο όπου ο Κύριος είχε παρουσιαστεί στους μαθητές, στους 10 μαθητές, αλλά ο 11ος, ο Θωμά, διότι ο Ιούδας δεν αναφέρω το όνομά του, διότι αυτοκτόνησε, πήγε και κρεμάστηκε, τον οδήγησε ο Σατανάς στην κρεμάδα. Ο Θωμάς λοιπόν, ο 11ος, έλειπε εκείνη την ώρα που ο Κύριος είχε παρουσιαστεί στους μαθητάς. Εάν θυμηθείτε, έλειπε και κάπου αλλού, λένε ο Θωμάς στην παράδοση μας. Έλειπε τότε που κοιμήθηκε η Παναγία. Ήρθε και εκεί μετά 3 ημέρες ο Θωμάς, καθυστερημένος. Εκεί όταν λέει η Παναγία που ψάχνουμε, Απόστολοι, ευπεράτουμε συναθρησθέντες, ενθάμε, γεστημανή το χωρίο, κυδεύσατε μου το σώμα, όλοι οι Απόστολοι μαζεύτηκαν πλην του Θωμά. Έτσι και εδώ ο Θωμάς, στο σημερινό Ευαγγέλιο, βλέπουμε ότι απουσιάζει από την ομίγυρη των Αποστόλων. Βλέπουμε ότι δεν είναι και πάλι αναμεταξύ των Αποστόλων. Και όταν οι μαθητές του μεταδίδουν και του λένε «Χριστός Ανέστη», εκείνος αμφισβητεί. Είναι ο αμφισβητίας εκείνος που δεν πιστεύει ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Ήταν εκείνος που πλέον είχε απογοητευτεί. Είδε τον Κύριο να πεθαίνει και τώρα δεν μπορεί να πιστέψει. Είδε τα όνειρά του όλα να γκρεμίζονται. Είδε τον Μεσσία που τον περιμένανε και οι Απόστολοι λιγάκι. Τον περιμένανε σαν τον βασιλιά του Ισραήλ που θα τους έσωζε από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Γκρεμίζοντας λοιπόν τα όνειρα του Θωμά, ο Κύριος με τη Σταύρωση, δεν περίμενε ο Θωμάς και ούτε θυμήθηκε τα λόγια του που είχε πει μετά 3 ημέρες εγείρονε. Δεν τα θυμόταν όλα αυτά ο Θωμάς. Και γι' αυτό λέγει στους Αποστόλους, όταν του είπαν «Εωράχαμε τον Κύριο», εκείνος λέγει «Εάν δεν βάλω το χέρι μου επάνω στον δίπον των ύλων και ακουμπήσω το χέρι μου πάλι στην πλευρά μου και τον δω με τα μάτια μου, δεν πρόκειται να πιστέψω». Ο Κύριος, σαν Θεός που είναι όμως, ήτανε και είναι πανταχού παρόν. Και γι' αυτό μπόρεσε και άκουσε το τι είπε ο Θωμάς. Ενώ βρισκόταν σε άλλο σημείο, παρουσιάζεται πάλι μπροστά στο Θωμά και του λέγει «Έλα το Θωμά, να τα χέρια μου, φέρ' το δάχτυλό σου, ακούμπησέ το πάνω στην πλευρά μου και στα χέρια μου, να εξακριβώσεις ότι το σώμα μου δεν είμαι φάντασμα. Είμαι αναστημένος ο Ιησούς με το αναστημένο σώμα μου, το πραγματικό μου σώμα». Και τότε ο Θωμάς, τότε ο Κύριος του λέγει «Και μην γίνεσαι άπιστος, αλλά πιστός». Και πρωτοφώναξε τότε ο Θωμάς «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Ο Κύριός μου και ο Θεός μου, έτσι αποκαλείται μόνο ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Και αν το ονομάσουμε τον Θεό, αν το πούμε στην εβραϊκή γλώσσα, ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης. Όπου μέσα στην Παλαιά Διαθήκη συναντάμε ο Κύριος και Θεός, σημαίνει Γιαχβέ. Στα εβραϊκά θα το πείτε Γιαχβέ. Είναι μια παράφραση αυτού που λένε οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, αυτοί οι ερετικοί που λένε Ιεχωβά, Γιαχβέ. Τον Κύριο λοιπόν, τον Ιησού Χριστό, τον αποκαλεί «Εσύ είσαι ο Γιαχβέ, ο Γιαχβέ». Είσαι δηλαδή ο πραγματικός και ο αληθινός Θεός μου, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Αυτό είναι ένα γερό ράπισμα κατά τον μαρτύρο του Ιεχωβά. Διότι απεκάλεσε τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, τον απεκάλεσε και Κύριο και Θεό. Και Κύριος και Θεός αποκαλείται μόνο ο Πατέρας. Κύριος και Θεός. Διότι Κύριος είναι ο Γιαχβέ. Για να τον αποκαλέσει λοιπόν ο Θωμάς Κύριο και Θεό τον Ιησού Χριστό, σημαίνει ότι εκείνος είναι ίσως με τον Πατέρα Θεός και ο Ιησούς Χριστός, όπως Θεός και ο Πατήρ, Θεός και το Πνεύμα το Άγιο. Αυτά συνέβηκαν εκεί και τότε, στα Ιεροσόλυμα. Σήμερα εδώ τι συμβαίνει. Όλοι μας το Σάββατο
Μεγάλο Σάββατο, μετά τις 12, αναφωνούμε και λέμε «Χριστός Ανέστη». Και απαντούν οι άλλοι «Αληθώς Ανέστη ο Κύριος». Πραγματικά δηλαδή αναστήθηκε ο Κύριος. Δεν είναι ψέμα. Και εδώ έρχονται τα λόγια του Κυρίου να επιβεβαιώσουν. Μακάρι οι μη ειδώτες και πιστέψαντες. Εμάς μακαρίζει ο Χριστός, αγαπητοί μου χριστιανοί. Εμάς μακαρίζει. Θωμά του λέει, εσύ είδες και πίστεψες. Αν τόσα εκατομμύρια άνθρωποι που δεν θα με δουν και θα με πιστέψουν, μακάρι να είναι λοιπόν όσοι δεν με είδαν, αλλά θα με πιστέψουν. Θα πιστέψουν στην Ανάστασή μου. Αλλά και σήμερα στις ημέρες μας, μερικοί άνθρωποι αμφισβητούν ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Δεν παραδέχονται ότι ο Ιησούς αναστήθηκε. Αυτό που έκαναν και οι Εβραίοι εκείνη την εποχή. Τι έσπηραν στον κόσμο, αφού πλήρωσαν καλά-καλά τους φύλακες, τους Ρωμαίους, τους στρατιώτες που φυλάχανε, τους είπανε πηγαίνετε και σκορπίστε στον κόσμο ότι ημών και κοιμημένων ήλθαν οι μαθητές αυτού και έκλεψαν το σώμα. Σπείρτε στον κόσμο, λέει ο Άννας και ο Καϊάφας, σπείρτε τους ότι εσείς που κοιμηθήκατε, οι στρατιώτες που κοιμήθηκαν, όταν κοιμηθήκατε ήρθαν οι μαθητές αυτού, οι μαθητές οι 12 και κλέψαν το σώμα. Και είπαν στον κόσμο ότι αναστήθηκε. Και έσπαιγε σκάφη πλάτη, χείρο τη πόλη. Έτσι διασκοπήθηκε σε όλα τα Ιεροσόλυμα η συκοφαντία ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε, αλλά ότι ο Χριστός κλάθηκε το σώμα. Και γι' αυτό ο Κύριος εμφανίστηκε πλήθος φορές στους Εβραίους. Εμφανίστηκε πάρα πολλές φορές στους Εβραίους ο Χριστός. Διότι αν αναστήθηκε, ο Χριστός είναι Θεός. Εάν δεν αναστήθηκε, ο Χριστός δεν είναι τίποτα. Ήταν απλώς ένας λαοκλάδος, όπως είπαν τότε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Και γι' αυτό φοβηθήκαν περισσότερο την Ανάσταση από ό,τι είχαν φοβηθεί το κήρυγμά του. Και σήμερα, εάν πιστεύουμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε, είναι Θεός. Εάν πιστεύουμε ότι είναι μόνο άνθρωπος, τότε δεν μπορεί να αναστηθεί. Και γι' αυτό είναι βασικό. Και γι' αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι γιορτάζουμε την Ανάσταση του Κυρίου περισσότερο από τη γέννηση. Αντίθετα, η παπική εκκλησία εορτάζει τη γέννηση πιο πολύ από την Ανάσταση. Εμείς γιορτάζουμε την Ανάσταση διότι αν ο Κύριος δεν αναστήθηκε, τότε είναι μάταιο το κήρυγμά μας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν χρειάζεται. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο και εμείς, εάν ο Κύριος δεν αναστήθηκε. Αυτό είπε και ο Απόστολος Παύλος. Εάν ο Κύριος δεν αναστήθηκε, τότε είναι μάταιο το κήρυγμά μας. Γιατί το κάνουμε. Αναστήθηκε λοιπόν ο Ιησούς πραγματικά, ναι ή όχι. Μερικά επιχειρήματα θα σας αναφέρω και τελειώνουμε. Να υποθέσουμε λοιπόν και εμείς και να πιστέψουμε τη συκοφαντία των Εβραίων ότι κλάθηκε το σώμα. Ότι έγινε κλοπή. Πήγαν το βράδυ αυτή και το πήραν και διασκορπίσαν μετά ότι αναστήθηκε. Για να προσθέσει τη λογική. Έχετε υπόψη σας τι σημαίνει ρωμαϊκή φρουρά. Κουστοδία. Κουστοδία σημαίνει ένα πλήθος από στρατιώτες, όχι ένας, πλήθος στρατιωτών, που πήγαν να φυλάξουν τον τάφο του Κυρίου. Και ξέρετε τι σημαίνει ρωμαϊκή φρουρά. Στην Ποδία, όταν ο Βεζούβιος συνάφηκε, πήγα και είδα στην Ποδία. Υπάρχουν οι Ρωμαίοι στρατιώτες, καμένοι εκεί ακούγονται. Ο Βεζούβιος φέρνει από πάνω τους και δεν του νιώθουν. Ήταν τόσο αυστηρή η νομοθεσία των Ρωμαίων, ώστε δεν είναι όπως και εμείς πολλές φορές που πηγαίνουμε για Σκοπιά και μας παίρνει ο ύπνος μέσα στη Σκοπιά εδώ πέρα. Στην Ελλάδα, το λέω αυτό γιατί υπηρέτησα ως φαντάρος και γνωρίζω τι σημαίνει. Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Είχε με θάνατο αμέσως όποιος τολμούσε και να φωνηθεί λιγάκι από τη θέση του, εάν δεν είχε εντολή ανωτέρων. Και γι' αυτό όταν εκρήθηκε το ηφαίστειο Βεζούβιος, βλέπετε οι Ρωμαϊκοί στρατιώτες να του έχει κάψει λάβα και έχουν μείνει τα σώματά τους αποτεχνωμένα και τους βλέπετε εκεί ακίνητοι. Πηγαίνετε με την Ποδία στη Ρώμη και θα τα δείτε αυτά στην Ιταλία. Ακίνητοι. Πολύ λοιπόν αυστηρά η πειθαρχία μέσα στο Ρωμαϊκό στρατό. Επομένως, φιλούσαν τον τάφο. Αδύνατο να κοιμήθηκαν. Γιατί αν κοιμήθηκαν την άλλη μέρα, ο εκατόντατος θα τους εκτελούσε. Δεν γλύτουν. Να πάρουμε όμως την υπόθεση, αυτό που είπαν οι Εβραίοι, για ότι κοιμήθηκαν οι στρατιώτες. Κοιμήθηκαν. Ωραία. Όλοι κοιμήθηκαν.
Έστω ότι κοιμήθηκαν όλοι να πιστέψουμε τους Εβραίους. Τόσοι στρατιώτες και τους πήρε ο ίδιος. Καλά. Και όταν οι μαθητοί έπηγαν και πήραν το σώμα, 12 άνθρωποι, και κίνησαν εκείνο τον μεγάλο λίγο. Ξέρετε τη μεγάλη λίγο πέτρα που έκλεισε ο τάφος του. Θεόρατο. Δεν κάθε παιδάκι. Μεγάλο λόγο, σκρογγυλό πράγμα που κλείνει το τάφο, λέει ότι ήταν μιλόπετρα, μεγάλη πέτρα. Τράβηξαν όλοι αυτή την πέτρα οι μαθητές και δεν ξύπνησε ούτε ένα στρατιώτης. Εδώ η απορία. Τράβηξαν ολόκληρη αυτή την πέτρα οι μαθητές και δεν ξύπνησε ούτε ένα στρατιώτης. Πώς είναι δυνατόν. Δεν δημιουργήθηκε ο παραμικρός στόχος ώστε να ξυπνήσει ένα στρατιώτης. Και να συνεχίσω παρακάτω. Όταν πάμε και κλέβουμε, μπαίνουμε κάθε να κλέψουμε το χέρι μου. Ποτέ ο κλέφτης δεν προσέχει. Εάν ομιγέννητο κάποιος έχει το βράδυ να κλέψει εδώ στην εκκλησία. Όταν την κλέψει θα βουτήξει ότι πάρει γρήγορα και θα φύγει. Να μην το πιάσουμε. Δεν πιστεύω να μπει κανένας κλέφτης μέσα εδώ και να προσέξει να πει «Α, για να κλέψει πράγια τη σκοπότηρα» και να πει «Μισό λεπτό, ξέρεις τα άγια σκοπότηρα, το σκεπάζουμε εμείς με ορισμένα υφάσματα στο σκεπάζουμε». Να πει ο κλέφτης «Μισό λεπτό να τυλίξω τα υφάσματα, να τα βάλω στην άκρη, να τα βάλω μέσα στο δουλάπι και μετά να κλέψω τα σκοπότηρα». Να τακτοποιήσει και την Αγία Τράπεζα στην μεταξύ, να πάρει το Ευαγγέλιο και να τα αξιοποιήσει και μετά. Και μετά να κλέψει. Ο κλέφτης κλέβει ότι κλέψει και φεύγει η κουρ. Δεν κοιτάει να τακτοποιήσει πίσω τα πράγματα να κλέβει. Εδώ συνέβη κάτι παράσιμο, κάτι παράδοξο. Τα οθόνια και το σκουδάρι που ήταν τυλιγμένο ο Κύριος, το οποίο πρέπει να γνωρίζετε, ότι το κολλάμε με αλόι και σμύρνα επάνω. Που είναι μια πολιτική ουσία που αυτά τα υφάσματα όπως είχαν θυλίξει και το Λάζαρο, τυλιγμένο μέσα στα φασιά, γύρω-γύρω από πάνω μέχρι κάτω από το κορμί, το τυλίγουν με αλόι και με σμύρνα. Και αυτό κολλάει επάνω στο κορμί. Αυτά λοιπόν τα σουδάρια βρέθηκαν μέσα στον τάφο. Δεν τα είχαν κλέψει, μαθητέ. Αν δεν είχαν κλέψει, έπρεπε να τα κλέβανε μαζί με το σώμα του Χριστού. Εάν υποθέσουμε ότι τα ξετύλιξαν, έπρεπε επάνω, όπως τα ξεκόλαβαν, να είχαν μείνει στάθηκες από τον Ιησού. Διότι αυτό κολλάει τόσο πολύ που είναι αδύνατο να ξεκολλήσει τη σκέψη. Είναι φύση αδύνατο να ξεκολλήσει. Και αν το ξεκολλήσει, θα φύγει και σάρκα μαζί. Έστω ότι τα ξεκόλλησαν και ότι δεν έμεινε σάρκα. Κάθισαν και τα δίπλωσαν, διότι τα σουδάρια βρέθηκαν διπλωμένα, λέει, μέσα στο κενό μνημείο. Ήταν διπλωμένα και σιδερωμένα και τακτοποιημένα. Μην μου πείτε ότι οι μαθητές θα ήταν απ' έξω, θα κοιμόντουσαν. Οι στρατιώτες μπήκαν σιγά σιγά, κλέψαν. Ξετύλιξαν τον Χριστό σιγά σιγά με αυτές τις φακές του φασκές. Τον πήραν, τα διπλώσαν, τα φτιάξαν καλά, θα το τοποθετήσαν και πήραν το σώμα και πήγαν. Θα βουτάγαν το σώμα μαζί με τα σουδάρια και θα φτιάξαν. Άρα λοιπόν, δεν έστραφε η συκοφαντία. Και μάλιστα, από ό,τι μαρτυρεί η εβραϊκή ιστορία, οι Ρωμαίοι στρατιώτες την άλλη μέρα, όχι απλώς δεν τιμωρήθηκαν που κλάθηκε το σώμα, αλλά πήραν την προαγωγή μαρτυρεί η εβραϊκή ιστορία. Προήκτησαν. Ενώ σύμφωνα με το ρωμαϊκό δίκαιο, αυτοί οι ίδιοι πήγαν και είπαν στον εκατόνταρχο γιατί πληρώθηκαν από τον Άννα και Καϊά και πήγαν και του είπαν κοιμηθήκαμε και μας κλέψαν το σώμα. Αφού ήταν πληρωμένοι. Ο εκατόνταρχος έπρεπε να τους αποκεφαλίσει. Σύμφωνα με τη ρωμαϊκή. Αλλά δεν τους αποκεφαλίζει. Αφού δεν τους προάζει κιόλας. Τους δίνει και βαθμό, τους δίνει και συγχαρητήρια. Διότι είχαν κοιμηθεί, υποτίθεται. Άρα δεν είχαν κοιμηθεί. Και αν υποθέσουμε ότι κοιμήθηκαν και είπανε ήρθαν οι μαθητές για αυτό που τα έκανε. Γιατί την επόμενη μέρα οι μαθητές δεν καταδιώκονται ως κλέφτες. Όταν ξέρουμε ποιος είναι ο κλέφτης, την άλλη μέρα μέσα στον κυνηγάει η αστυνομία να τον πιάσει σε κλέφτη. Γιατί οι μαθητές την άλλη μέρα, αγαπητοί μου, δεν βγήκανε η αστυνομία έξω, η ρωμαϊκή αστυνομία, να συλλάβει τους κλέφτες που είχαν βεβηλώσει το σώμα του Ιησού και δεν είχαν κλέψει μέσα στο τάφο και διαστήρουν ότι αναστήθηκε. Γιατί δεν κυνηγόνται ως κλέπτη, αλλά κανένας δεν τους πλησιάζει τους μαθητές. Όλα αυτά αγαπητοί μου χριστιανοί μαρτυρούν ότι ο Χριστός αληθώς ανέστη. Ανέστη ο Χριστός, αληθώς ανέστη ο Χριστός. Δεν είναι ψέμα. Δεν ευσταθεί. Ούτε ευσταθεί μια άλλη συκοφαντία σήμερα που κυκλοφορεί και αυτή. Ότι ο Χριστός επί του Σταυρού λιποθύμησε και δεν έφερε. Όχι. Διότι λέγουν πολλοί ότι λιποθύμησε, διότι ήταν τραυματισμένος, λιποθύμησε. Και ότι όταν το βάλαμε στον τάφο, ο τάφος ήταν υγρός, συνήλθε, είχε λιποθυμήσει, συνήλθε, σηκώθηκε και βγήκε έξω. Και μετά θα ουσιάστηκε πάνω στο τείχος. Όχι, ούτε λιποθυμισμένος ήταν. Και απορρίπτεται και αυτό, διότι όταν τον τρίφησε ο Ρωμαίος στην πλευρά του, όποιος είναι γιατρός θα τον γνωρίζει καλά εδώ μέσα,
βγήκε αίμα και ύδρο. Έδειξη, μαρτυρία, ότι όταν ένας είναι νεκρός, όταν είναι ζωντανός και τον τρυπήσει στον άνθρωπο, βγάζει μόνο αίμα. Εάν όμως έχει πεθάνει, βγαίνει αίμα και νερό και στο σημερινό άνθρωπο. Είναι ο λεγόμενος ορός του αίματος, όπως λέμε. Και όταν θέλουμε να δούμε σήμερα κάποιος έχει πεθάνει, εάν το καταλαβαίνουμε, τον τρυπάμε και άμα βγει νερό και αίμα, είναι νεκρός. Όταν τον τρύπησε λοιπόν ο κεντρίων, βγήκε νερό και αίμα. Άρα είχε σίγουρα πεθάνει ο Κύριος του Χριστόφορου. Μα κι αν δεν είχε πεθάνει, όταν τον δίδυξαν με το σουδάριο και του είπαν να λόγει και σμύρνε πάνω, ο άνθρωπος ξέρει ότι δεν αναπνέει μόνο από το στόμα και από τη μύτη, αναπνέει και με όλους τους πόρους. Και γι' αυτό ένας άνθρωπος καεί στο σώμα και το κεφάλι του δεν έχει καεί, δεν ζει, διότι καεί κανεί πόρο του σώματος και μετά από λίγο ξεψυχάει. Αν του κλείσουμε όλους. Όταν λοιπόν τον δίδυξαν τον Κύριο με το σουδάριο και του κλείσαν το σώμα του με το σουδάριο, έπρεπε να είχε πεθάνει μέσα από ασφυξία. Και αν λοιπόν υποθύμησε, πάλι πέθανε μέσα στον τάφο. Δεν μπόρεσε να γλιτώσει από ασφυξία. Άρα αληθινά ο Χριστός παραστήθηκε. Όσα ψέματα και αν διαδώσουν, αγαπητοί μου χριστιανοί, οι Εβραίοι αναμέσω των αιώνων, όσα ψέματα και αν διαδώσουν, και όσε ομάδε άπιστοι και αν βρεθούν, όσοι και αφού δεν πιστεύω στον Ιησού, εάν δεν τον δω και εγώ με τα μάτια μου, ο Κύριος θα τους φωνάζει, μη γίνω άπιστος, γίνε πιστός. Και θα έρχεται σε όλους εκείνους που τον πιστέψανε και που συνεχίζουν να τον πιστεύουν και που θα τον πιστέψουν στους αιώνας των αιώνων. Σε όλους αυτούς ο Ιησούς Χριστός έρχεται και λέγει, μακάρι, μακάρι, μακάρι.